Έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας την κυρία Ελένη Βιτάλη. Χαιρόμαστε πολύ που ήρθατε στη Θεσσαλονίκη και που σας γνωρίζουμε έτσι από κοντά, καθώς είναι η πρώτη φορά. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε ένα πρόγραμμα ιδιαίτερο, φαντάζομαι, να δώσουμε έτσι κάποιες λεπτομέρειες στους φίλους μας που θα έρθουν να σας δουν. Πολύ ευχαρίστω. Τι θέλετε να σας πω? Καταρχήν τραγούδια, απόλυτη πορεία φαντάζομαι. Από όλη την πορεία τη δική μου και την πορεία του ελληνικού τραγουδιού, θα έλεγα από την απελευθέρωση της Ελλάδος μετά την τουρκική κατοχή μέχρι τώρα. Δηλαδή από τα Σμυρναίκα, τραγούδια μας, μέχρι Χατζηδάκη, Θοδωράκη, Ξαρχάκο. Τέλος πάντων, δεν μου αρέσει αυτό να μην το λέμε έτσι με κάποια σοβαροφάνεια. Πράγματα που αγαπάμε και μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Και μας ενώνουν έτσι, μας κάνουν πιο κοντά μας φέρνουν. Και ιδιαίτερα στην πολύ δύσκολη εποχή που περνάμε. Ξέρετε, εγώ βιώνω ένα πόλεμο στην ηλικία μου, είμαι 57 χρονών. Και νομίζω ότι αυτό το πόλεμο που βιώνω εγώ ήταν ο πόλεμος που βιώσαν οι παππούδες μας και οι γονείς μας. No. Ένας οικονομικός πόλεμος, ένας ύπουλος πόλεμος, ένας κάτι και λίγο θα έλεγα εξανθρώπινο, δηλαδή μακάβριο πράγμα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να το ελέγξει ακριβώς αυτό το πράγμα. Ούτε περίπου. Mm-hmm. Ούτε περίπου. Και έχω την εντύπωση ότι όλο αυτό το πράγμα θα αργήσει να περάσει, αλλά θα μας φέρει κάτι πάρα πολύ καλό. Είστε αισιόδοξοι δηλαδή. Κοιτάξτε, οξύμορο είναι αυτό, αλλά τα οξύμορα πράγματα είναι πάντα μέσα στη ζωή μας. Το άσπρο, το μαύρο, το γλυκό, το πικρό, το... Έτσι είναι, είναι νόμος αυτό. Θα μας φέρει πιο κοντά και πιο κοντά εμάς τους ανθρώπους, όπως είμαστε τώρα καλή ώρα και λέμε αυτά τα ωραία πράγματα που λέμε, αλλά θα μας κάνει και πιο συνετούς να δούμε τις πραγματικές αξίες